Είναι πραγματικά από αυτές τις κινήσεις, από αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με ένα τρόπο, με ένα καλό πρότυπο. Όχι ξεκάθαρο ότι έχει το καλό πρότυπο. Λέγεται ο φίλος μας Ζήσης Βαγκούσης, είναι από τα άβδυρα της Ξάνθης και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον καθαρισμό των βυθών, αν και είναι αρκετά μικρός. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Ζήση. Γεια σου, Ζήση. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι κάνεις ακριβώς, πότε καταλαβαίνουμε τη βοήθεια του πατέρα σου? Και καθαρίζω τις θάλασσες, ναι. Το λες έτσι απλά. Τι εννοείς καθαρίζεις τις θάλασσες, δηλαδή? Που βρήκα καθαρισμό από μέσα. Δηλαδή φοράς κανονικά την στολή του Δήτη? Ναι, μάσκα, στολή, πατραχοπέδιλα, βαρύδια και ό,τι άλλο χρειάζομαι για να κάνω τον καθαρισμό. Και όπου εντοπίζεται μεγάλης κλίμακας, σκουπίδια, τι είδους βγάζετε από το βυθό, τι βρίσκεται στο βυθό και πόσο καιρό το κάνεις? Πρώτα το κάνω 6 χρόνια, 6 με 7 χρόνια. Πόσο χρονών είσαι? Και... είναι 13. Α, 13. Από 7 χρονών το κάνεις. Ναι, και τι βγάζετε με τον μπαμπά? Και βγάζουμε πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, ναι, και αποκατελειμμένο αλευτικό εξοπλισμό, δίχτυα, σκοινιά, εγκύστρια και πολλά άλλα. Πώς ξεκίνησε, Ζήση, αυτή η ιδέα? Για τα θαλάσσια ζώα. Πώς ξεκίνησε, πώς το αποφασίσατε με τον μπαμπά σου? Τα καλοκαίρια που πηγαίναμε θάλασσα, εγώ δηλαδή, έβλεπα νεκρές χελώνες. Ναι. Και έτσι μια μέρα ρώτησα τον πατέρα μου, ναι, γιατί πεθαίνουν αυτές οι χελώνες, και μου εξήγησε ότι η πλαστική σακούλα την μπερδεύουν για την τροφή τους, η οποία τροφή τους είναι η μέδουσα. Και έτσι δεν μπορούν να τη χωνέψουν και πεθαίνουν από την πείνα. Κάπως έτσι. Μάλιστα, okay. Και εκεί πήρες την άρα αυτό ήταν το έναυσμα επί της ουσίας. Εσύ τώρα που έχει φτάσει η χάρη σας, μέχρι σε ποιες περιοχές κινείστε? Ξέρω ότι κατοικείτε στην Ξάνθη. Στα Άβδυρα, συγκεκριμένα. Στα Άβδυρα εδώ γύρω κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό. Οι συμμαθητές σου τι λένε στο σχολείο, πώς αντιμετωπίζονται οι δασκάλοι, οι καθηγητές σου? Κανονικά. Κανονικά, το ξέρανε, ξέρουνε. Δεν το ξέρανε, αλλά αντιλήψανε στο μάθημα. Εντάξει, βραβεύτηκες πρόσφατα, θυμίσου, είσαι σεμινός αρκετά. Και αυτό δείχνει και εξηγεί πολλά και για τη δουλειά που κάνεις και εσύ και ο πατέρας σου. Πραγματικά θέλουμε να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, να συνεχίσεις πάντα έτσι καλή πρόοδο, πραγματικά, αγόρι μου, ειλικρινά. Ειλικρινά μας συγκινείς με το παράδειγμα που δίνεις. Συγχαρητήρια στους γονείς σου, έτσι. Γεια σου. Καλημέρα, Ζήση.